γενεά πονηρά και μιχαλής, Σημείων επιζητεί, μας λέγει ο Κύριος. Οι άνθρωποι είναι πονηροί, θα μας πει και ο Άγιος Αντώνιος. Και ο Κύριος ονομάζει τη γενεά εκείνη γενεά πονηρά και μιχαλίδα, διότι ήσαν πράγματι πονηροί και είχαν φύγει από τον νόμο του Θεού και είχαν κάνει πνευματική μοιχεία. Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει και σε κάθε εποχή. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Αντώνιος, είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό, κανένα αγαθό δεν υπάρχει πάνω στη γη. Αληθινό αγαθό είναι μόνο ο Θεός, ο μόνος αγαθός. Ό,τι άλλο δεν είναι αληθινά αγαθό. Ο Θεός είναι ο αληθινά αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός, είναι κακός, γιατί έχει υποταχθεί στα πάθη, στις αμαρτίες οι οποίες επαναλαμβάνονται και έχουν γίνει συνήθεια και δευτέρα φύση στον άνθρωπο. Εάν βεβαίως ο άνθρωπος μετανοήσει και φύγει από αυτήν την κατάσταση και έρθει στον Θεό και ενωθεί με τον Θεό, τότε και ο άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό και γίνεται αγαθός. Γίνεται λογικός, όπως λέγει ο Άγιος Αντώνιος, δηλαδή λογοποιημένος, φωτισμένος με τον Υιό του Θεού, τον Θεό Λόγο. Ο δε λογικός άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Αντώνιος, στην 102η παρένεσή του περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας, ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει τον Θεό των όλων και τον ευχαριστεί και τον υμνεί και πριν από τον θάνατο αποστρέφεται το σώμα, δηλαδή την προσκόλληση εννοεί στο σώμα και στις ειδονές που σχετίζονται με τις αισθήσεις τις σωματικές και δεν επιτρέπει ο λογικός άνθρωπος να λειτουργήσουν οι αισθήσεις οι πονηρές επειδή γνωρίζει την απώλειά τους αλλά και την επίδρασή τους. Δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν οι αισθήσεις του πονηρά με σκοπό δηλαδή να υπηρετηθούν τα πάθη και να προσποριστούν σαρκικές ειδονές και ευχαριστήσεις. Γιατί αυτό ακριβώς καταστρέφει, οδηγεί στην απώλεια των άνθρωπων. Ο λογικός άνθρωπος, ο δε λογικός άνθρωπος, το βέλτιον επιλέγεται. Ο άνθρωπος, ο πραγματικά φωτισμένος, επιλέγει το σωστό, το αγαθό, αυτό που είναι καλό πραγματικά και αυτό είναι ο Θεός. Και γνωρίζει τον Θεό των όλων και ευχαριστεί και ημνεί Αυτόν και πρώτου θανάτου μισάται το σώμα. Δηλαδή φροντίζει εδώ στη γη όσο είναι να καθαριστεί από την προσκόλληση στο σώμα, στη σάρκα, στα γήινα, στις αισθήσεις και στις ειδονές που σχετίζονται με το σώμα και τη σάρκα. Μισάται το σώμα, μισεί δηλαδή την φιλιδονία, μισεί την προσκόλληση στις γήινες, ειδονές και σαρκικές ευχαριστήσεις. Και τας αισθήσεις τας πονηράς, ουκ εά εκτελεσθήνε. Δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν οι αισθήσεις οι πονηρές. Βέβαια, οι αισθήσεις κάθε αυτές δεν είναι πονηρές, αλλά μπορεί να λειτουργήσουν πονηρά, δηλαδή κακώς, να υπηρετήσουν την αμαρτία και τα πάθη. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν επιτρέπει αυτή τη λειτουργία, συγκρατεί τις αισθήσεις του, τις προφυλάσσει από κάθε αμαρτία, τα μάτια, τα αυτιά, τη γλώσσα, την γεύση, την όσφηση, την αφή. Τας αισθήσεις τας πονηράς ουκαιά εκτελεστήνε, ειδός αυτόν την απώλειαν και την ενέργειαν. Γιατί ακριβώς γνωρίζει ότι αν λειτουργήσουν με κακό τρόπο οι αισθήσεις, αν δεν συγκρατηθούν, τότε ο άνθρωπος οδηγείται στην απώλεια. Δέχεται μια φοβερή επίδραση του πονηρού, δέχεται την ενέργεια τη δαιμονική μέσα του
και γίνεται σκλάβος, δούλος του πονηρού και χάνεται. Ας αγωνιστούμε να πολεμήσουμε αυτό που λέγει ο Άγιος Αντώνιος, την πονηρά ενέργεια, την κακή πρακτική, την κακή ενέργεια, την κακή χρήση των αισθήσεων, για να μην υποκύπτουμε στις ποικίλες σαρκικές ειδονές, οι οποίες καταστρέφουν τον άνθρωπο, παραλύουν την ψυχή και οδηγούν στην αιώνια απώλεια. «Δείξε μου την ειδονή», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «που χαρίζει η σαρκική επιθυμία στον Φιλίδωνο. Ο μένε κρατής έχει την ειδονή που του χαρίζει η νίκη. Εσύ όμως δεν έχεις από πουθενά. Εσύ από την σαρκική απόλαυση έχεις ειδονή σύντομη που δεν φαίνεται, ενώ ο εγκρατής έχει από την αγαθή μαρτυρία της συνειδήσεώς του και μεγαλύτερη και διαρκή και γλυκύτερη εφροσύνη». Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Αντώνιος, ο λογικός άνθρωπος επιλέγει το κρίτον, επιλέγει το βέλτιον, επιλέγεται το βέλτιον, δηλαδή το καλύτερο, που είναι η ειδονή, η πνευματική, η ειδονή που πηγάζει από την τήρηση του νόμου του Θεού, από την εγκράτεια και την καταπάτηση των σαρκικών επιθυμιών. Να μην επιδιώκεις, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, την πρόσκαιρη ειδονή που την γεννάει το αισχρό θέαμα, αλλά την συνεχή ευχαρίστηση που γεννιέται από την καλή επιθυμία, γεννιέται από την σωστή χρήση του σώματος και της ψυχής μας και μάλιστα των αισθήσεων. Η ειδονή βρίσκεται στο μέτρο, ενώ στην υπερβολή βρίσκεται η αναισθησία, λέει ο Ρωσόστομος. Εννοεί τις νόμιμες ειδονές και όχι τις παράνομες. Και αυτές όμως υπάρχουν όταν ο άνθρωπος παραμένει στο μέτρο, δηλαδή με μέτρο τρώγει και με μέτρο απολαμβάνει αυτά τα νόμιμα αγαθά που του έχει δώσει ο Θεός. Όταν υπάρξει υπερβολή, τότε φτάνει ο άνθρωπος στην αναισθησία. «Απόλαυσε τα πάντα», λέει ο Ρωσόστομος, «αλλά μόνο από την αμαρτία να απομακρύνεσαι». Δηλαδή, οτιδήποτε δίνει ο Θεός, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε, αλλά να μην αμαρτάνουμε. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, τίποτε δεν τη χαλαρώνει τόσο, όσο το να ειδονίζεται από τις ευωδίες των αρωμάτων. Κανένας σας μη μεταχειρίζεται μύρο για το σώμα του. Η ευωδία του σώματος και των ενδυμάτων θα μπορούσε να θεωρηθεί δείγμα της εσωτερικής δυσοδείας και ακαθαρσίας. Εσύ πρέπει να αποπνέεις αρετή και όχι αρώματα. Πόσο πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος σε όλες τις αισθήσεις και στην αίσθηση της όσφρησης. Να έχει την φυλακή των πέντε αισθήσεων, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Την προσοχή δηλαδή σε αυτές, έτσι ώστε να μην υποδουλώνεται στις ποικίλες σαρκικές και γήινες ειδονές. Η διάρκεια της πνευματικής ειδονής του Σόφρονος, λέει ο Ρωσόστομος, είναι μεγάλη και καταφανής σε όλους. Ή καλύτερα, όλη η ζωή του είναι μέσα στην ειδονή, αφού στεφανώνεται από τη συνείδησή του και δεν έχει τρικυμίες και σύγχυση και ταραχή. Επειδή λοιπόν όποιος ζει αυτή τη θεία ειδονή είναι χαρούμενος, ενώ ο άλλος, ο Φιλίδωνος, εκείνος δηλαδή που επιδιώκει τη σωματική ειδονή, βρίσκεται σε διαρκή θλίψη και ταραχή, ας αποφεύγουμε την ακολασία. Ας αγωνιζόμαστε για τη σοφροσύνη, ώστε να αποκτήσουμε τα ουράνια αγαθά. Το δέθω ημονδόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.